Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για μας, μαζί με τους συνεργάτες μου, στο πρότυπο βρεφονηπιακό σταθμό, νηπιαγωγείο και προδημοτική. Αυτό το πρότυπο σχολείο του Πανεπιστημίου Κύπρου, που συνδυάζει εργασία και εκπαίδευση. Αυτό που έχω εξαγγείλει, βρεφονηπιακούς σταθμούς στον χώρο εργασίας. Λειτουργεί στις 7 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Δίνει την ευκαιρία στους εργαζόμενους γονείς να έχουν τα παιδιά τους δίπλα τους, να τα χαίρονται στα διαλύματα. Αλλά και με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας δίνεται η ευκαιρία στους γονείς να βρίσκουν εργασία, να αυξάνουν το οικογενειακό εισόδημα και να έχουν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε αξιοπρεπείς και ευτυχισμένους πολίτες. Και πιστέψτε με, μπορούμε να απογειώσουμε ακόμη περισσότερο τον τόπο μας. Ας φύγουμε από το βούρκο της μιζέριας. Μπορούμε στα γερά θεμέλια που χτίσαμε τα τελευταία 10 χρόνια να πετύχουμε την ακόμη καλύτερη Κύπρο. Απλώς θέλω τους συμπολίτες μου να κάνουν την ακόλουθη σκέψη μαζί μου. Να φανταστούμε μια Κύπρο όπου βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία κοντά στους χώρους εργασίας, να έχουμε το δημόσιο σχολείο ολοήμερο, να δίνεται η ευκαιρία στους γονείς, επαναλαμβάνω, του παντρέματος της εργασίας και της εκπαίδευσης, να τελειώνουν το απόγευμα τα παιδιά προετοιμασμένα για την επόμενη μέρα, ευτυχισμένα να χαίρονται τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Και σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα δίδουμε έμφαση στις ικανότητες του κάθε παιδιού. Και θέλω να το επαναλάβω, το κάθε παιδί που γεννιέται έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και τις δικές του σπάνιες ικανότητες. Ας δώσουμε την ευκαιρία στον τόπο μας να πάει ακόμα πιο μπροστά. Όμως χρειάζεται για όλα αυτά ένα γερό θεμέλιο. Το είπα και θα το επαναλάβω. Χωρίς δυνατή οικονομία δεν μπορείς να υλοποιήσεις προγράμματα και σχεδιασμούς. Και εμείς ξέρουμε να κουμαντάρουμε την οικονομία και να εγγυηθούμε στους Κύπριους πολίτες πως μπορεί να συνεχίσουμε με ακόμα πιο δυνατή οικονομία για να έχουμε ευτυχισμένους πολίτες, αξιοπρεπείς πολίτες και οικογένειες αυτόνομες.